Είπαμε να ξεκινήσουμε με τον πύχη ψηλά. Να κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Σαν διφρανάκι, τόσο δα μικρό. Όλη μας η αγάπη την καμαρά γεμίζει. Έχω ένα καφέ. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Αχ, Χελιδόνι. Έχω τρόπο και λένε. Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε. Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο τοίχο με μπογιά. Σεμνός, πολύ σεμνός. Είχε μια έμφυτη ευγένεια μέσα του. Ήταν ένας γνήσιος μελωδιστής. Και εάν
Όλο αυτό είναι μια θρησκεία που κάναμε και βάζουμε ορισμένου τικέτε Αποστόλων. Δεν ξέρω πώς τον έχω συνδυάσει με τον Απόστολο Ιωάννη. Ήταν ο γλυκύτερος όλους. Αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις. Ο Μάνος έχει αφήσει ένα τρομακτικό έλλειμμα μέσα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και μέσα στις καρδιές μας. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Ο Μάνος από τους καρδιοκλέφτες εκείνους της ζωής μας πλουτίζουν τη ζωή μας και τώρα που λείπουν και τότε που ζούσαν. Πάγωσε η τσιμπινιέρα κι απ' έξω από την πύλη. Τα τραγούδια του γράψανε μια εποχή, περιγράψανε τα όνειρα και τα πάθη μιας νεολαίας που πάλευε να υπάρξει σε δύσκολα χρόνια. Μα εγώ πονάω γυαλί, μα εγώ πονάω γυαλί, μια γοργόνα στα κρογιαλί. Ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο νωρίς δυστυχώς, γιατί θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλά και σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες Απανταχού. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλησπέρα στους εδώ Έλληνες, στους εντός των τυχών. Ξέρουμε ότι μπορεί να μην είστε πολύ καλά. Από τότε που έχουμε να το πούμε, μας έχουν δυσκολέψει αρκετά τη ζωή. Τι να πούμε, να είμαστε όρθιοι και να είμαστε κυρίως μαζί. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να μας τα πάρουν. Άρα πρέπει να φροντίζουμε να τα διαφεντεύουμε αυτά που δεν μπορούμε να μας πάρουν. Η ζωή είναι λίγη και είναι και δική μας, έτσι. Λοιπόν, ο Μάνος ο Λοΐζος έφυγε πολύ νέος από αυτόν τον κόσμο, στα 45 του, και ήδη πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του ανεξίτηλου στα μουσικά μας πράγματα, και όχι μόνο. 8ος χρόνος φέτος εκπομπής και είπαμε, όπως πάντα, να ξεκινήσουμε τον πύχη ψηλά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά,
υγειά μας, την υγειά μας, την υγειά μας, την υγειά μας. Πρώτος καλεσμένος σήμερα, ούτε που να το πιστέψει κανείς για την καλή μας τύχη, καλά γεράματα, πάνω απ' όλα. Θα περάσετε καλά μαζί μας, νομίζουμε, γιατί περνάμε εμείς καλά και αυτό είναι μεταδοτικό συνήθως. Μιλάω στον πληθυντικό γιατί είναι πολύ. Έτσι πρέπει. Στον ένα πώς μιλάμε. Πάλι στον πληθυντικό. Κύριε Μάνα Ελευθερία, καλησπέρασες. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Γνώρισα λοιπόν τον άλλο Μάνο αυτό του τραγουδιού μέσα από προσωπικά μου πράγματα, από ερωτές μου, από χωρισμούς. Όταν τα βρίσκα σκούρα ή μάλλον ή πολύ χαρούμενα, ακούμπαγα σε ένα στίχο του. Ακούμπαγα και πήγαινα και εγώ να μην βραχώ κάτω από τη μαρκίζα. Από τα δάκρυα ενός έρωτα ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι από σένα το σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Άλλος για εκείνο το βράδυ ξεπήγε κι άλλος για Μυτιλίνη κι άλλος τη σειρά στα στενά τέρμα και δάκρυα δίνει. Πήγε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς, ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Βάζουμε ψηλά τον πύχη. Πολύ ψηλά, δηλαδή πιο ψηλά δεν γινόταν. Εξού και αυτού η ψηλότης, με την καλή, με την, καλή έννοια η ψηλότης. την κυριολεκτική. Ο Μίχης Θεοδωράκης. Λοιπόν, εγώ μόνο θέλω πουπα πουπα, πουπα τίποτα άλλο. Πουπα, πουπα, όλοι μαζί. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ύπνο. Υπάρχει τραπ, υπάρχει τραπ, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον Αγιάν ακούει, το άλλο δε γρήκα. Αστενάξει Τσέχος, Ρώσος Πολωνός. Ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο τότε χωρίσαμε μέχρι σήμερα. Δεν έβαψα να σε τραγουδάω. Για μένα δεν είσαι συνθέτης. Στο έχω ξαναπεί. Είσαι μουσουργός. Γιατί κι εγώ είμαι συνθέτης και είμαι κωμικός μπροστά σου. Όλα αυτά τα χρόνια σε κατέκλεψα. Αλλά δεν τολμούσες να πεις τίποτα. Όταν ήταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, έγραψα για σένα μελωδίες και τραγούδια που έμοιαζαν, όπως η αναγέννηση αλόνισσου. Στο
χρονιά φέτος και μου φαίνεται εδώ μέσα θα γεράσουμε κατά πώς πάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να την ελέγξω την απόψινη εκπομπή. Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση. Δεν αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, είναι ο Δοστρωτίας. Κυρίες και κύριοι, ο Μάριος Φραγκούλης. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, και είπαμε να ξεκινήσουμε πρεμιέρα σήμερα. Κάνουμε και εμείς να ξεκινήσουμε με τον πύχη ψηλά. Καλησπέρα, Δημήτρη Μητροπάνο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδοπούλου. Ένα ποτήρι θάνατο θα πηγαίνω απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θα πηγαίνω απόψε να με φύσω. Στα καλτέρια συζητούν ως το πρωί γειτόνι, μας σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβει ξεπήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβει ξεπήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Για να σε εκδικηθώ πετάω ενθυμία και δώρα, και εσύ όπως εγώ θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τις ζωγραφιές σου σκίζω. Πως δεν μ' αγαπούσες
έκτος χρόνος να είμαστε καλά φέτος. Και βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε εις πείσμα των καιρών να απευθυνόμαστε στην ψυχή σας. Για να έχετε καλά και το σώμα σας. Δηλαδή, τραγούδι, χορό, γλέντι, γέλιο, ωραίες ιστορίες. Έκτη χρονιά λοιπόν φέτος, έκτη μας πρεμιέρα. Για απόψε συγκεκριμένως δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πολλά πράγματα. Κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε, ζητώ την κατανόησή σας. Κάτι στράβωσε στην οργάνωση, θα μου το συγχωρήσετε. Θα έχουμε καλεσμένους και ορχήστρα θα έχουμε εξαιρετική. Τραγουδιστή δεν έχουμε. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς και ότι έχουμε. Με την έννοια ότι, εντάξει, δεν είμαι και καν τυχαίος κι εγώ. Και φωνή δεν έχω, αλλά εντάξει, δεν είμαι και μόνος. Ούτε κοινά άσχημη φωνή. Δηλαδή δεν είμαι και ο Πάριος, αλλά θα τα καταφέρω. Αυτό λοιπόν. Πώς να. Πέστε μου ένα τραγούδι να σου πω. Ο Πάριος, παιδιά, έλα. Είδες άμα έχεις καλούς φίλους και άμα σε αγαπάει ο Θεός. Ήρθε ο Πάριος. Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Κάνε κάτι. Στη θέση που κάτσε, δύσκολα είσαι. Είναι δύσκολο. Κάνε κάτι άλλο. Εγώ να δεις πιο δύσκολο. Βοήθα. Σε φίλησα. Βοήθα, λέμε. Καλή αργή. Βοήθα το φίλο σου. Κολλό ψαρό. Παλιό ψαρό. Κάνε κάτι, Γιάννη. Τι να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Πιστεύω σε σένα. Σε σένα που χάνω. Να ήμουν Θεός για λίγο. Απ' τον φοβό να σε φύγω. Να μπορώ να σου φωνάξω. Σ' αγαπώ. Μετά από σένα πες μου να πάω μετά από σένα τι την αγαπήσω τι ο κοινογαρίφανο ο κοινογαρίφανο πάρ' το από το στήμα. Γιατί εσύ δεν είσαι. Ξεκινάμε και φέτος το διπορικό μας. Λέμε, μιας και είναι η πρώτη εκπομπή, σκεφτήκαμε να την αφιερώσουμε σε εσάς που ζείτε μακριά από την πατρίδα, στην Ξενιτιά. Αφού λοιπόν ζητάτε τραγούδια από όλη την Ελλάδα και εμείς δεν σας χαλάμε το χατήρι. Άνιο παρκινές, κοντούλες και μελάκρινες. Παρήγγειλε τα ειδόνι με το πέγγε το πέτρο χιλίδονι. Thank you.
Να κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Να πούμε όσα περισσότερα τραγούδια του χωρέσουν σε αυτές τις δύο εκπομπές. Να μιλήσουμε, να πούμε ιστορίες από τη ζωή του, τους φίλους του, τους συνεργάτες του, τους συνοδοιπόρους του. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ, δεν γινόταν να είναι όλοι. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ μάλλον, από τους πολλούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς που έρχεστε εδώ, γιατί χωρίς εσάς δεν γινόταν η εκπομπή. Και πάμε να γνωριστούμε. Είμαστε απόψε εξαιρετική παρέα, ο κύριος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σας, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπέτη Βαλάση. Γεια σου, Μπέτουλα μου. Γεια χαρά. Μην προχωράς άλλο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, έχουμε καλά. Τι έχεις είδα στο θέατρο και είναι καταπληκτική και ίδιο. Καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η θεία μου και εγώ. Στο Κατερίνα Βασιλάκου. Εξαιρετική παράσταση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριος Κώστας Αρβανίτης. Καλησπέρα, Κωστάκη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλή σεζόν. Τι γίνεται? Δύσκολα, Σπύρο. Δύσκολα, δύσκολα. Ραλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Τι κάνεις, μόνο μου? Καλά είμαι εγώ, εσύ? Καλά κι εγώ. Καλά, καλά. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Ήξερες μονάχα να διαβάζεις. Και τρέχα πίσω σου. Καλά, όλοι γεροί και δυνατοί για να αγωνιζόμαστε. Πού αγωνίζεσαι φέτος? Εγώ αγωνίζομαι στο Σταυρό του Νότου μαζί με τη Σοφία τη Βοιατζάκη. Α, κατάλαβα. B52 το μήνυμα, ε. Μάλιστα. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε. Κυρία Ελένη Πέτα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Ευχαριστούμε που ήρθες. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Σε θυμίζω απλά και αγαπημένα πράγματα. Τι κάνετε με το Μάργαρη? Με το Μάργαρη συνεχίζουμε το έργο μας. Φέτος στο θέατρο Αργό. Εντελώς. Με απόλυτα φυσικό ήχο και της κιθάρας και της φωνής, χωρίς καμία ηχητική εγκατάσταση. Ντουέντε. Ντουέντε. Θα χαρούμε να κάνουμε και κάτι μαζί εδώ κάποια στιγμή. Α, μεγάλη μας χαρά. Κώστας Μακεδόνας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυλίες, ναι. Όσο για δουλειά, για το χειμώνα, βοηθάω ένα φίλο μου. Πού τι κάνει, καθέ. Ξεκουράζεται. να μην ξεκουραστείς και εσύ, λίγο, τι είναι. Να μην ξεκουραστείς λίγο, τόσα χρόνια. Σερί, το πας χρόνια. 27 χρόνια. Λίγο reset χρειάζεται τώρα για να... Βασίλης Παπακοσταντίνου, καλησπέρα, Βασίλη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Τι γίνεται. Καλώς σας βρήκα. Στον Γκέτο. Ο Βασίλης πήγε και είδατε την παράστασή του. Στον Γκέτο, Βουλιαγμένης 22, στην αρχή εκεί. Με τα κίτρινα ποδήλατα, με τον Τζουγανάκη, τον Μιχάλη. Ένα εκπληκτικό πράγμα, πραγματικά. Σκίζεται, έτσι? Εννοείται. Εννοείται. πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πραγματικά. Ξεχνάω το όνομα, έχεις συγγνώμη. Δεν ξέρω. Πες και για το θέατρο της γυναίκας μου. Εσύ τα πεις, εγώ. Πες, αγόρι μου. Ο κύριος Λευτέρης Παπαδόπουλος θα μας πει για το θέατρο της γυναίκας. Πες. Έτσι να πω και εγώ μετά για τη γυναίκα μου. Όλοι θα πείτε κάτι για τη γυναίκα. Να πούμε όλοι για τη γυναίκα μας, θέλετε. Μα είναι της παρουσίας. Είχε τη γυναίκα μου, την έχει πρωτοπαρουσιάσει τη γυναίκα του. Είναι έτσι? Ναι, έτσι. Τι θες, τι με ρωτάς? Είμαι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τελειώσαμε. Είσαι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μου. Πες για το θέατρο της Άγιας τώρα. Η Άγια παίζει πάλι Σέξπιρ και καταλαβαίνεις. Στο δίπυλο. Στο δίπυλο. Μάλιστα. Άστιγμα, τώρα είναι σε μεγάλη της ταλαιπωρία. Καλή επιτυχία, τσεφόμαστε.
Κι εγώ. Χρήστος Λεοντής, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καιρό είχαμε εδώ. Εδώ είμαστε, όρθιοι και ακμαίοι. Ακμαίοι που είσαστε, ρε Χρήστος. Παντού, παντού. Και αγωνιζόμεθα, επί των οργάνων εννοώ. Ναι, όχι, όχι μόνο. Και όχι μόνο. Προσπαθούμε να είμαστε όρθιοι, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι, έτσι. Γιάννης Κακουλίδης, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Έχω να σε δω από τότε που κάναμε την εκπομπή, κάπου στους μήνες. Ναι. Αν κάτι θέλεις να πω, θα σου πω ότι και εγώ επί των επάλξεων και έτοιμος. Και υποψήφιο σε λίγο. Εντάξει, αγωνίζομαι από τις τάξεις ο Ζωνσόν της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και πάτε και πολύ καλά και το χαίρομαι. Κουβέντα. Και θα γίνει και σίγουρα βουλευτής, γιατί ο Γιάννης έχει πάρα πολλά προσόντα και έχει πάρα πολλούς φίλους. Και είναι εντάξει. Και συνεπής στις πολιτικές του θέσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αν θα είμαι υποψήφιος δεν είναι θέμα δικό μου, ειλικρινώς. Φώτας Λάδης, καλησπέρα Φώτα μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Είσαι εδώ καλά. Και εμείς. Είσαι καλά. Καλά. Η παρέα από το Λευτέρι μέχρι εδώ, για να πούμε και την ηλικία μας, περίπου 50 χρόνια παρέα. Μάλιστα. Και φίλοι όλοι με το Μάνο, ε. Και λείπει ένας, και αλλά μάλλον είναι ο πιο παρόν ο Μάνος. Όχι, λείπουν και άλλοι τρεις. Δύο που λείπουν από τη ζωή, ο Απόστολος ο Καλδάρας και ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης και ο Χριστόδουλος ο Χάλαρης, ο οποίος μια χαρά είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Χριστόδουλε. Ο κύριος Σάββας Δρομπόλης, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Καθηγητής Πανεπιστημίου και όλα αυτά. Τα ξέρει. Ναι, ναι, ξέρει. Πες τα εσύ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, οικονομολόγος και εν πολλής, σε αυτόν οφείλει πάρα πολλοί κόσμος από το χώρο της μουσικής που παίρνει σύνταξη, που παίρνει ένσημα και που ζει αξιόπρεπος. Σε μένα και στην τετράδα αυτή. Τότε που αγωνιζόντουσαν. Για να πάρουν συντάξεις οι μουσικοί, δεν ήξεραν ότι σήμερα θα κοβόντουσαν. Εμείς όμως αγωνιστήκαμε, δεν έχεις. Κύριε Καρατώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς είστε τον κύριο Καρατώνη. Ο δήμαρχος, φίλος του Λοΐζου, πήγαινε ο Λοΐζος στο Μόλιβο και τον έβλεπε και κάνανε παρέα και λέγανε τα βάσανά τους. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ήρθατε για χάρη μας από τη Ναι, βέβαια. Από τη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπρεπε να έρθω. Και χαιρετισμούς στη Μυτιλήνη. Και στο Μόλβο ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλή σεζόν και καλή αρχή. Να είστε καλά. Κώστας Στομαίδης. Καλησπέρα, Κωστάκη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Πήγε και τον είδαμε την Τάνια της Ανακλείου στο Ζυγό σε ένα επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα. Υπέροχο, υπέροχο πρόγραμμα. Δεν έχω πάει πουθενά εγώ, ρε παιδί. Τι κάνεις, αγόρι μου? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο. Όσο μπορούμε, βέβαια, έτσι. Μπράβο. Μπορείτε. Και η δουλειά που κάνετε εκεί είναι. Να τέτοια χρειαζόμαστε τώρα. Αυτές να γίνουμε όλοι συνωμότες, ρε παιδί μου. Συνωμότες να κρατούμε όρθιοι. Να ξαναγίνουμε παρέα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έλα, Μαριάννα. Καλησπέρα, Μαριάννα. Καλησπέρα. Μαριάννα Πολυχρονίδη. Αγωνίζομαι με το φίλο μου τον Κώστα τον Λιβαδά. Το Λιβαδά. Ναι, παίζουμε σε μουσικές σκηνές παντού. Άρα την Ελλάδα. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Γιώργος Καραδήμος, καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Σβήνουν τα άστρα ένα ένα κι όσα σου χάει. Συμπεριλαμβάνει συνήθως Λοΐζο στο ρεπερτοριό σου, τρόπο. Βέβαια. Ειδικά και ετοιμάζω ένα νέο πρόγραμμα καθαρά ερμηνευτικό. Mm. Από Γενάρη θα ξεκινήσω και εγώ κάποιες παραστάσεις. Από το Κούκου ξεκινώντας, στον Γκάζι. Όπου τον τιμάμε, εννοείται. Το κατάλαβα ότι το συμπεριλαμβάνει γιατί σ' άκουγα στις πρόβες προηγουμένως και φαίνεται.
Ναι, πειράξαμε έτσι δύο κομμάτια με το μάτι του Μπαλαλού. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους που ήρθατε, μην μιλάς Δευτέρη. Να καλησπερίσω τον κύριο Σπύρο Λαύρου και την υπέροχη χοροδία του. Καλησπέρα, παιδάκια. Ευχαριστούμε που είσαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε κάλεσμα που σας κάνουμε. Πιτσιρίκια, το ξέρετε το Μάνο Λοΐζο εσείς? Ναι. Δουλεύετε έτσι κι αλλιώς, τραγούδια του Λοΐζου? Πάντοτε. Ναι. Τάξτε στο ρεπερτόριό σας. Είναι αγαπημένος των παιδιών ο Μάνος Λοΐζου, με τόσα τραγούδια και του κυρίου Παπαδόπουλου που έχετε δίπλα, πάρα πολλά τραγούδια. Καλά πες. Τώρα του δώσω σπάσα, τώρα χαθήκαμε. Πες μας με δύο λόγια τι είναι αυτό, γιατί είναι το πήρε η κόρη του Μακεδόνα, το πήρε στο σχολείο, ήρθε στα χέρια της και δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα CD για τη 17 Νοέμβρη που γίνεται για πρώτη φορά. Τραγουδάνε τα παιδιά τα δικά μου, η χοροδία Άνιμους από το Λαύριο και η χοροδία του Γιώργου Σκλήκα από την Καλαμάτα. Είναι μια πολύ ωραία συλλογή, νομίζω, για τραγούδια 17 Νοέμβρη που γιορτάζουμε σε σχολεία κάθε χρόνο. Είναι ένα τιμητικό αφιέρωμα και πιστεύω ότι έλειπε. Μπράβο σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό? Και αυτό είναι παιδιά και φιλαρμονική ορχήστρα μαζί. Είναι τα παιδιά με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Εγάλεο. Μια εξαιρετική δουλειά με λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακά. Πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σας. Άντε να σας χαρούμε λοιπόν. Τι θα μας πει τώρα? Τη Γοργόνα. Ωραία.
σε φάτρικα δούλευα πιάνοντας τα ρεμπάς. Ο Πέτρος, ο Γιώβα και ο Φράς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τα ρεμπάς. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Τα παιδιά έχουν εκφράσει την επιθυμία να πείτε μαζί το ακορντεόν. Πάμε. Να κρύψω κανένα παιδί, να πάω πίσω. Γιατί να πας πίσω, Βασίλη? Έλα, είναι εδώ. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Α, μπράβο. Εδώ. Υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ, Σπύρο. Θα σας χαιρετήσουμε και θα σας ξαναδούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδάκια. Γεια σας. Και το ακολουθώ και τον τρίτο παγκόσμιο και δύο-τρία άλλα τραγούδια που λες στο πρόγραμμα, στο μαγαζί. Γίνεται χαμός. Δηλαδή τσιμπάει πάρα πολύ ο κόσμος και τα νέα παιδιά. Ξέρεις τι γίνεται. Πάντα αυτό γινότανε με τα τραγούδια του Λοΐζου και δεν θα σταμάτησα ποτέ να τα τραγουδάω αυτά. Και είναι, νομίζω, αυριανά. Αυριανά. Πάμε, ακούσουμε τους ακολουθώ. Είναι και τρυφερή πλευρά. Τους ακολουθώ βέβαια. Γιατί αν δεν ερωτευθείς, δεν ξέρεις από πού έρχεσαι και πού πας. Σαν διφραγμένο
μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο δεκαλική που έχεις στο λαιμό. Έλα, έλα κράτησε και περπάτησε με μες στο μαγικό το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάν που έχεις στο λαιμό. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαίρινο. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα κράτησε πάτησε με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Κοντά, δώ μου το μολύβι σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρίτος παγκόσμιος. Α, ναι. Πήραν
στο πόλεμο πάνε. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς σαν ήρωες έπεσαν κάτω τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραπ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα τραγούδι του μέλλοντος είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχει ξεπεράσει το παρόν, νομίζω. Είναι πολύ πιο μπροστά από το παρόν. Ολόκληρο βιβλίο είναι αυτό το τραγούδι, ε. Ναι, ναι. Με πέντε απλά λόγια. Είναι το πιο πολιτικό τραγούδι που γράφει. Γιάννης Νεγραπώτης, για να λέμε τώρα. Στίχη, ναι. Ακριβώς. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1974. Και ήταν γιατί αυτό το τραγούδι να με φέρει σε επαφή με τον κόσμο και να με μάθει ο κόσμος. Ναι. Το 1974, ναι. Σεπτέμβρης βγήκε. Τότε και ναι. Πρωτοσυνάντησε στο Λοΐζο. Ναι. Μόλις γύρισα από τη Γερμανία, ζήτησα από τον Αχιλέα του Θεοφύλου, Λευτέρη. Ναι, εγώ ξέρω την ιστορία όλη. Να μου γνωρίσει το Μάνο το Λοΐζο. Και είχα γυρίσει με τον Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Και ήθελα να μου γνωρίσουν και το Λοΐζο. Mm. Και έτσι και έγινε. Πήγα στο στούντιο. Και ήρθε ο Λοΐζος και μου λέει: έχω μια φωνή καινούργια. Εγώ τα έχω ζήσει λεπτομερώς. Του λέω: ποια είναι αυτή. Αυτός. Και τρελάθηκα. Για αυτόν. Το νεαρό. Θυμάμαι στην Πενθήμερη το 75 και 76 ήταν η μεγάλη μας, το μεγάλο σουξέ της Πενθήμερης αυτό το τραγούδι. Με το πρώτο γυμνάσιο Αρένων πάλι ο Αθηνών. Το φαντάρο που... Το εμβατήριο, ναι. Το εμβατήριο. Τη Καστούλας Μητροπούλου. Και με αυτό γίνεται χαμός πάλι στον Ε, βέβαια, είναι πολύ μεγάλα τραγούδια. Αλλά αυτό που λέει ο Χρήστος, άκου τώρα, Πενθήμερη και ακούγαν αυτά τα τραγούδια. Τώρα Πενθήμερη δεν ξέρω τι. Εντάξει, ήταν όμως, ξέρεις κι άλλες. Εδώ, στην ιστορία του Λοΐζου, είναι ότι η ποίηση... Μίλα πιο δυνατά. Η ποίηση, λέω, συνάντησε τη μουσική και όλα μαζί το έργο. Και το έργο ουσιαστικά πήγαινε πάνω σε αυτό που λέμε το φρέσκο της νέας γενιάς που έβλεπε πίσω τι έρχεται. Και αυτό καθοδηγούσε πράγματα. Εμάς μας καθοδηγεί ακόμα. Αρκετούς, τους περισσότερους τους καθοδηγεί ακόμα, δηλαδή αυτοί που δεν πέρασαν την όχθη. Και αυτό το πράγμα ότι είδαμε μικρά παιδιά να το τραγουδούν και σήμερα τραγουδιούνται και νέοι τραγουδούν και πάνε με τα ίδια πολιτικά συμπεράσματα σε αυτό. Δεν είναι flow artistic, ούτε είναι πετειακή αυτή η ιστορία. Όπως και 17 Νοέμβρη δεν είναι πετειακή ιστορία. Και κλειδώνει το ένα με το άλλο. Γιατί σε εποχές που ζορίζεσαι πάρα πολύ, πρέπει να βρεις και μέσα από τις μουσικές και από την ποίηση ειδικά, το βρίσκεις. Απαντήσεις. Γιατί μπορεί όλοι να μην διάβασαν Μάρξ, αλλά αρχίζουν πια να καταλαβαίνουν για τον Μπράουν, τον Βίστερ και τον άλλον Καραγκιόζη. Σωστά είναι. Αυτό είναι. Να πέσουν οι να πούμε ότι τα ονόματα αυτά είναι γερμανικά. Ναι, βεβαίως. Καθόλου τυχαίο. Για μην κάνετε συνειρμούς. Γιατί γίνονται μόνοι τους. Είναι πάντως πολύ συγκινητικό το ότι παιδάκια τώρα που βλέπουμε στη χοροδία σε αυτή την ηλικία, αυτοί τέσσερις γενιές μετά, ας πούμε, πέντε τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, όπως λέει και ο Βασίλης, όπως είπες και εσύ, εμείς δεν του είδαμε ακόμα το πρόγραμμα, θα έρθουμε να σε δούμε. Αλλά είναι πολύ τρομερό να βλέπεις ότι το κοινό... Μα ξέρεις, βλέπεις στο Βασίλη, ξέρεις ότι πάνε και ροκάτες, ναι, και αυτά, ναι, και βλέπεις τα παιδιά, ας πούμε, τα άγρια και μόλις λέει αυτά και το στρατιώτη και το πω, τι γίνεται. Ναι, σηκώνονται όρθιοι. Αυτό δεν γιατί είναι. Γιατί, ξέρεις, θέλεις, είναι ένα όχημα να ξεσπάσεις, να δείξεις την οργή σου, να δείξεις την... Ναι. Μπορεί λοιπόν στις Πενθήμερες ενδεχομένως να μην τραγουδιέται. Αν και εγώ πιστεύω ότι μπορεί και στις Πενθήμερες ακόμα να τραγουδιέται. Ποιο λέει. Τώρα θα αρχίσει να τραγουδιέται αν δεν τραγουδιόταν. Στις Πενθήμερες. Αλλά πάντως στα σχολιά και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, το ξέρω από τον εγγονό μου, τραγουδάνε και είναι και μέσα στη διδακτική μου σκύλη. Γι' αυτό... Τραγούδια του Μάνου. Φέρει πίνα το τραγούδι Γοργόνα στα Κρογιάλιμα, εγώ μα, εγώ μα. Το τραγούδι αυτό και άλλα τραγούδια του Μάνου
τα τραγουδάνε τα παιδάκια ως δακτέα ύλη στο σχολείο, όπως προείπα. Πάντως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι, και το βλέπει κανείς στο ελληνικό τραγούδι, είναι η στιχουργία αυτή προφανώς ο Κώστας. Εγώ, επειδή έζησα μαζί τους πολλές μέρες, πολλούς μήνες, πολλά χρόνια και συζητήσεις που κάναμε, επικοινωνούν πιο πολύ με το μέλλον παρά με το παρόν. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν γράφει κάτι ο Λευτέρης ή ο Γιάννης ή ο Φόντας ή ο Λεοντής ή ο Μάνος και όλοι, έχουν φύγει από το παρόν. Έχουν φύγει από την ημέρα που ζούμε. Εμάς μας συναρπάζει αυτό όταν είμαστε κι εμείς νέοι, τα νέα παιδιά, επειδή έτσι σηματοδοτούμε αυτό που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Εμείς δηλαδή, όταν ήμασταν 20-22 χρόνια, λίγο πολύ είμαστε ίδιας γενιάς, λέγοντας αυτά τα τραγούδια, θέλαμε να δείξουμε, να εκφράσουμε σαν γενιά αυτό που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Μα και τον, και τον έρωτα. Και γι' αυτό και τα παιδιά δηλαδή, τώρα επανέρχονται. Και το, το ερωτικό τραγούδι δηλαδή, σαν το Λακάκι μου, δηλαδή ποιος δεν το έχει στείλει, ας πούμε, σε αγαπημένη. Ακριβώς. Ποιο τραγούδι. Πάντως ήθελα να πω για τις μελωδίες. Ακολουθώ. Και τις μελωδίες του Μάνου του Λοΐζου. Είναι το εξής χαρακτηριστικό. Όταν κάθε φορά άκουγα ένα καινούριο του τραγούδι, νόμιζα ότι το έχω ξανακούσει. Και δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Είχε είναι... το μεγάλο ταλέντο η κάθε του μελωδία να είναι τόσο οικία, άμεση και ακούγοντας το πρώτο ρεφρέν, στο δεύτερο ρεφρέν ψιθύριζες. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν τραγούδια που μπαίναν στις παρέες. Ναι. Και είναι τραγούδια που μπαίνουν στις παρέες. Μιας και την πήγατε εκεί την κουβέντα, για πείτε εσείς που είστε πιο ειδικοί, αυτό το τόσο, η τόσο ανοιχτή γκάμα, η τόσο ανοιχτή γκάμα, δηλαδή από το Γιώχαν, το Φίσερ, τον Γκράφτ, το Σ' ακολουθώ και στην Απάνω γειτονίτσα. Και στο Χικμέτ. Και στο Χικμέτ. Και στα Νέγρικα. Εύκολα απαντάτε αυτό το... Όχι, πολύ δύσκολα. Μάλλον εγώ δεν έχω απαντήσει. Είναι φοβερό δηλαδή. Κοίταξε να δεις, πολλοί συνθέτες καταπιάνονται με ένα είδος, το ζυμώνουν μέσα τους, το πάνε καλά, το μελετάνε, το προχωράνε κλπ. Ο Λοΐζος από τη μία άκρη ήταν στην άλλη. Mm. Και ήταν αριστουργήματα οι όλες οι πλευρές του. Mm. Και ήταν πολλές πλευρές, δεν ήταν μόνο δύο απέναντι. Απ' τα 12 μας χρόνια το σταυρό στην πλάτη. Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη καβάλα στο Δελφίνι το κόσμο γυρίσα. Όλη μέρα στα λιμάνια και στα ναυπηγεία. Μα ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα. Πάγωση τσιμπιέρα κι απ' έξω από την πύλη. Άνθρωπος απλώς και του άρεσε το γλέντι, τα απλά πράγματα, αυτά, δηλαδή αν κάνουμε πολιτική και θέλουμε ο καθένας μας και όλοι μαζί κάτι διαφορετικό, ειδικά σε μέρες σαν τις σημερινές, και ξαναθέλουμε να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια τάξη ομαδική και με στόχους και με... Γιατί θα το κάνουμε, για να τρώμε, για να πιούμε το κρασάκι μας, για να ερωτευόμαστε. Η πολιτική υπάρχει με αυτούς τους στόχους. Αυτούς λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Η ευρεία γκάμα των μελωδιών στις οποίες ανελήφθηκε το ταλέντο του Μάνου έχει ερμηνευθεί. Το είπε καταρχήν ο Χατζηδάκης όταν χαρακτήρισε την όπερα Πόρκι και Μπες ως λαϊκή. Ότι αυτό, μια όπερα μπορεί να είναι λαϊκή, λέγοντας ότι και για να εξηγούμε, όταν εννοώ κάτι λαϊκό, δεν το εννοώ κατά ανάγκη και για το λαό. Κατά σύμπτωση ο λαός κάθε άλλο παρά λαϊκός είναι. Τα μπουζούκια και οι μπαγλαμάδες είναι απλώς συνήθειά του.
Τραγούδι λαϊκό είναι ό,τι βρίσκει απήχηση στις καρδιές. Ακριβώς. Και λειτουργεί βιωματικά πια μέσα στην καθημερινή λειτουργία του καθημερινού χρόνου. Ότι το έχεις γράψει εσύ το τραγούδι αυτό. Ρε παιδί μου, κάποιο, ήταν τόσο ανοιχτός δηλαδή, γι' αυτό πήγαινε παντού. Ταξιδεύαμε με το Πούλμαν στην περιοδία την τελευταία και έπαιζε το ραδιόφωνο English, Hotel California. Και μου λέει, ρε Βασιλάκο μου, τι ωραίο είναι αυτό, δεν θα γράψω εγώ ποτέ ένα τέτοιο. Άκουγε, τι τον ενδιέφερε. Από πού και ως πού. Ανοιχτός, ανοιχτός. Εκείνο που πάνω απ' όλα τον ενδιέφερε ήταν και το στιγουργικό περιεχόμενο, το ποιητικό περιεχόμενο. Μα έγραφε και ο ίδιος στίχους και εκπληκτικούς στίχους. Ας πούμε, εγώ ξέρω ότι το στυλ το δικό μου το ποιητικό δεν του πήγαινε. Στην ποιήση του άρεσε, ήξερε μάλιστα και πολλά από τα ποίηματά μου και απ' έξω και μου τα έλεγε. Ως στιχουργός δεν πρέπει να του πολύ άρεσα. Εθαύμαζε την ποιητική δυνότητα του Λευτέρη, του Φόντα, του Γιάννη του Νεγρεπόντη, με τον οποίο και νομίζω ξεκίνησε πριν από το Λευτέρη, με τον Νεγρεπόντη. Φυσικά. Και με τον Φόντα πιο πριν. Ναι, και η μεγάλη βέβαια έκπληξη εκ των υστέρων είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν μποντάρισε στους καταξιωμένους, ας πούμε, μεγάλους ποιητές ή στιχουργούς της εποχής. Έδειξε εμπιστοσύνη και εμπνεύστηκε από ανθρώπους οι οποίοι κάναν το κατά του κοινό λεγόμενο τον ντεμπούτο τους στην. Γιατί τα τραγούδια τα έγραφε. Ναι, και το Ρασούλη, συγγνώμη. Με την παρέα μας. Ναι, δηλαδή, καθόμαστε, πίναμε, άλλαξε εκείνο, άλλαξε τ' άλλο, του λέγαμε. Και για να. Τώρα 30 φορές. Και για να τελειώνω την αναφορά μου αυτή και το παράπονό μου που το έχω μέσα μου, ότι δεν πρέπει να του άρεσε σαν στιχουργός, είναι το γεγονός ότι με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο, του είχα δώσει κάτι στίχους και δεν μου είχε πει τίποτα. Μια μέρα με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο, τον λόγο που τον ακούω, λέω, να το, μου γράψει το τραγούδι. Μου λέει, Γιάννη, θέλω να βρεθούμε σήμερα. Χαρά γεμάτος. Εγώ λέω, ναι, Μάνο μου, τι ώρα. Μου λέει στις 5 η ώρα μπορεί στο στούντιο Έρα, σταδίου. Λέω, θα παίξει τα τραγούδια. Και τώρα, όχι, θα μου παίξει τα τραγούδια. Και λέω, τι έχεις ετοιμάσει. Μου λέει, Γιάννη μου, είναι ο δίσκος του Λευτέρη, τον άχαμε την άχαμε. Και δεν μ' αρέσει κανένας από τους εκφωνητές που μου έχουν βάλει για τη διαφήμιση. Εμένα μ' αρέσει η φωνή σου. Δεν έρχεσαι να το σπικάρεις. Και όντως το σπικάρισα εγώ. Και αυτή είναι η μοναδική μου συνεργασία δισκογραφικά με το Μάνο το Λόγιο. Να σου πω, από ό,τι γράφεις εδώ, ένα βράδυ ήσουν σε μια μπουάτ. Έτσι ήρθε αυτό. Ναι, και ήρθε ένα κεφάλα, μου λες. Και τεράστιο το κεφάλι του, δεν χώραγε στα τούνελ. Ναι, καθόμουν σε μια μπουάτια, είσαι ο κύριο Τάδε κλπ. Εγώ εδώ μεταξύ είχα επισημάνει αυτά τα τραγούδια της Μητροπούλου και του Νεγρεπόντη, τέσσερα τραγούδια που αρέσανε πάρα πολύ στην επαναστατημένη νεολαία, αλλά και ένα τραγούδι του Φόντα, το οποίο το βρίσκω εξαίσιο. Το καράβι αλήτες. Ήρθε λοιπόν αυτός κουνώντας το κεφάλι του. Ο Θοίζος όταν διήφθηνε την ορχήστρα με το Λεοντή, ο Λεοντής έχει μία κίνηση ακροβατική. Όταν τραγούδαγε Χριστός ήταν ο ήλιος. Ο Θοίζος διήφθηνε την ορχήστρα με το κεφάλι του. Τίποτα, ήρθε εκεί πέρα και μου λέει, του λέω, εγώ είμαι. Α, μου λέει, και αυτά που λένε συνήθως. Εγώ είχα γράψει την άπονη ζωή και να πρέπει μην δίνουμε. Αδικείς και το Σαββατόρο στην Κεσαριανή. Μην ξεχνάμε ότι ήμουνα συνεργάτης, ο στενότερος συνεργάτης του Ξαρχάκου. Και ο Ξαρχάκος ήταν ένα τεράστιο μέγεθος. Εντάξει, ήρθε εκεί πέρα λοιπόν και μου λέει, θέλω να γράψουμε κανένα τραγούδι και του λέω, μ' αρέσουν αυτά και ιδίως του Φόντα το τραγούδι, διότι του Φόντα ήταν λαϊκό τραγούδι. Καράβι, άλλη, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν του είπα για τα άλλα, του είπα για αυτό.
του λέω θα σου δώσω ένα τραγούδι, γιατί πραγματικά ήταν και μια φάτσα ελκυστική, ζωντανή. Και του έδωσα ένα τραγούδι που άρεσε σε όλα τα κορίτσια και σε διάφορους άλλους. Αυτό το αγόρι με τα μάτια, το έγραψε την ίδια μέρα. Τα κορίτσια βέβαια το θυμούνται αυτό το τραγούδι. Έτσι δεν είναι, Μπέτη? Αυτό το αγόρι με τα μάτια του μαλλιά. Η Αλέκα Μαβίλη το τραγούδι. Ναι. Η Αλέκα Μαβίλη. Επιτυχία με τη μία γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλάμε για αυτά, γιατί θα λιποθυμήσει ο Κακουλίδης. Ναι, διότι ξέρεις τη θέση μου, την οποία έχω καταθέσει και σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ο μόνος Έλληνας στιχουργός, αν όχι παγκόσμιος παρουσιαστής ως τέτοιος, ο οποίος έχει γράψει ο Αλίτης τραγούδια για τα μάτια του. Τον εαυτό του εννοεί. Και πολύ σωστό. Τον εαυτό του εννοεί. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, με συγχωρείτε, θα έγραφα τραγούδι για τα μάτια του Κακουλίδη. Τουλάχιστον αγόρι μου, τα δικά μου είναι γαλανά. Δεν είναι σαν τα δικά σου. Χρήστο Λεωτή. Μου άρεσε μια λεπτομέρεια από αυτά που διαβάζω μέσα στα βιβλία, ότι όταν κάνατε την πρώτη σας συναυλία στο Κεντρικό, ήταν εγώ. Στο Ακροπόλη με τον Μάνο, ο Μίκης σας χάρισε αυτή την πέτρα που του είχαν πετάξει, σας την έδωσε ο δώρο. Ναι, ναι. Την οποία μου ζήτησαν πέρσι από την Τάουσα για να φύγει το άγχος από την πόλη. Και εγώ φυσικά δεν είχα μία. Χάσαμε κάποια στιγμή, μετά την ξαναβρήκαμε. Είχαμε άγχος. Τίποτα γιατί... Και εσύ δεν ήσουν φόντα σε αυτή την ομάδα. Ναι, βέβαια. Αλλά μόλις μας έδωσε ο Μίκης την πέτρα και έβγαλε έναν. Πείτε όμως, γιατί δεν ξέρει την πέτρα του, την είχαν πετάξει κάπου στον επιτάφιο κάπου. Και τελειώνει η συναυλία, πού είναι η πέτρα που μας έδωσε ο Μίκης για να την τιμήσουμε και τα λοιπά. Δεν βρίσκαμε την πέτρα. Ο Λεοντής όμως βρήκε μία πέτρα του δρόμου και τους την πήγε. Λοιπόν. Πες την ιστορία. Και ήταν και ο Μάνος ο Ελευθερίου και ήταν και η Μάρο. Αυτή είναι η ομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Το 62. Την πρώτη συναυλία που έκανα Μίτση στο Κεντρικό με τον Επιτάφιο, με τον Μηδικότσι, με τον Χαζηδάη στο πιάνο κλπ. Λοιπόν, ήξερα το Μίκη λοιπόν καλά. Με ρωτάει, θες να κάνουμε μαζί συναυλίες. Με ρωτάει πρώτα, γράφεις τραγούδια. Λέω ναι. Λέει, θες να κάνουμε μαζί συναυλίες. Λέω, ούτε συζήτηση. Μόλις είχε γίνει ο Επιτάφιος. Κι άσε εγώ να γράφω, να σβήνω, να δω ό,τι μπορώ. Ας πούμε, συνεργαζόμουν με τον Κώστα τον Βρετάκο τότε, τον κινηματογραφιστή, το γιο του Νικηφόρου και διάφορα τέτοια. Κάποια στιγμή λοιπόν δίνουν παραγγελία στον Μίκη το Εθνικό Θέατρο να γράψει Φίνισες με το Μινωτή και Έαντα, αν θυμάμαι καλά. Και μου λέει, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, έχω να κάνω άλλη δουλειά, να την αναβάλουμε. Λέω, τι να αναβάλουμε, εγώ είχα φουντώσει να πούμε. Λέω, εγώ θα προχωρήσω, ας πούμε, αλλά χρειάζομαι μια χοροδία. Θα σου βρω εγώ, μου λέει. Και με στέλνει στο ΣΦΕΜ, στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, Σόλωνες 115, ξέρω κάπου εκεί. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα. Εγώ ήμουν μαθής των ανωτέρων θεωρητικών ακόμη, ήξερα δύο πράγματα, ας πούμε. Τα άλλα παιδιά, οι άλλοι μουσικοί που συνάντησα εκεί πέρα, ξέρανε λιγότερα πράγματα. Έτσι αποφασίσαμε να οργανώσω εγώ τη χοροδία ανάμεσα. Πάω λοιπόν την πρώτη μέρα με ένα συστατικό γράμμα από το Μίκη να το δώσω στον Κουνάδη, που σημειωτέων με πήρε ο Παναγιώτης. Τον Παναγιώτη. Ναι, στον αδερφό του, το Ζάκη, ήταν πρόεδρος. Και ο Παναγιώτης ήταν ταμείας, κάτι τέτοιο. Και μου είπε πριν 2-3 μήνες ο Παναγιώτης ότι έχει τη συστατική επιστολή. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πηγαίνω εκεί πέρα και βλέπω κατάχαμπα καθισμένους εκεί πέρα το Μάνο, το Σαββόπουλο, το Μάνο τον Ελευθερίου, τούτο εδώ το Φόντα, τη Φαραντούρη, πολλοί άλλοι. Και τους βάζω έτσι σε μια τάξη να κάνουμε. Μου λέει ο Ζάκης ο Κουνάδης, λέει, είναι εδώ και άλλη μουσική που αυτό θες να κάνετε μαζί συναυλία, αφού πήγαινε να κάνω συναυλία. Λέω πώς. Να δούμε τρία τραγούδια. Τους παίζω εγώ ένα δικό μου, παίζει ο Μάνος ένα, ο Σαββόπλος δεν ήταν την ημέρα. Λέει να κάνουμε δυο μας, κάνουμε δυο μας. Και αρχίζει ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής να οργανώνει τη συναυλία μας, την πρώτη συναυλία, στο θέατρο Ακροπόλ στις 11 του Μάρτη του 1963. Σημειωτέων, το λέω τώρα εδώ πρώτη φορά, την έχω ηχογραφημένη.
Λοιπόν, ναι. Πάρε για πρώτο. Το καταστατικό του Συλλόγου των Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Αντίτυπος κουριασμένο από τότε. Μπράβο, ρε Φώτα, μπράβο. Λοιπόν... Πάρε και το πρόγραμμα της συναυλίας. Το πρόγραμμα της πρώτης μας συναυλίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Ντάμας εδώ πέρα. Είναι φοβερός αρχιφύλακας ο Φώτης. Πάρε μια φωτογραφία από τη... Α, με την Πέτρα. Ναι, 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 την Πέτρα. Α, η Πέτρα. Λοιπόν, θα μας παρουσίαζε, οργανώνουμε με πάση περιπτώσει την πρώτη συναυλία, όπου οι σπράξεις θα πηγαίνανε για το τέταρτο πασπουδαστικό συνέδριο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Οργανώνουμε αυτή την πρώτη συναυλία, παίρνουμε και θα μας παρουσίαζε ο Μίκης. Αλλά την ίδια μέρα είχε ο Μίκης συναυλία στο κεντρικό με το Χαλιδάκι. Και του λέω, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα, σε εμάς ποιος θα έρθει, να πούμε, αφού σε εσάς θα έρθει. Λέει, θα έρθω να σας παρουσιάσω και μετά θα φύγω να πάω πέρα. Και έρχεται μαζί με την πέτρα του Τιδό που φαίνεται εδώ στη φωτογραφία. Είναι μια πέτρα που του πέταξαν σε μια συναυλία στην Άουσα, κάτι παρακρατή τότε, και μας την έδωσε ως μια συμβολική χειρονομία ενός αγώνα που ξεκινούσαμε κι εμείς μπροστά με τα τραγούδια μας αυτά. Μάλιστα την πέτρα αυτή μου τη ζήτησαν πριν από 2-3 χρόνια από την Άουσα, για να φύγει το άγος από την πόλη. Τους επέστρεψα μια πέτρα που βρήκα στο δρόμο, που να τη βρω την πέτρα, και μου δώσανε μια άλλη πέτρα μια άλλη πέτρα από μια περιοχή εκεί που έπεσαν κάποιες γυναίκες, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομα του, για να την πάω. Μου δώσανε μια σε μένα και μια την πήγα στο Μίκη, ας το πούμε. Λέω, σου ξαναφέρνω μια πέτρα με άλλο συμβολισμό. Καθαρμένη πλέον. Ναι, ναι, με άλλο συμβολισμό. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε με το Μάνο, όπου έπαιζε κιθάρα ο Νότης ο Μαυρουδής. Υπάρχει ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο οποίος απαγγέλει ποιήματα έτσι με ένα στόμφο, ας πούμε αυτό. Η Μάρο η Λίμνου το ίδιο. Και ο Μάνος ο Λοΐς. Και παίξαμε... Είχαμε πολλή επιτυχία σαν ας πούμε αυτό. Και αμέσως μετά με φώναξαν εμένα στο Ακροπόλ, που θα ανέβαζε επιθεώρηση τη μαγική πόλη ο Χατζηδάκης με το Θεοδράκη, και με φώναξε να διευθύνω. Και του λέω του Μίκη, λέω, να διευθύνουμε εγώ και ο Μάνος, ο ένας στο ένα μέρος, ο άλλος στο άλλο. Και έτσι και έγινε, αλλά για να μην πολυλογώ, αν χρειαστεί τα λέω παραίστερα. Δεν ήταν στο Ακροπόλ. Πάμε σε ένα τραγούδι. Στο πάρκ ήταν. Στο πάρκ ήταν. Στο πάρκ ήταν. Να πάμε να ακούσουμε το Όλα σε θυμίζουν για τη Τζαμαϊκά. Με τον Παναγιώτη τον Μαργαρί στην κιθάρα και την Ελένη την Πέτρα στο τραγούδι. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να έρθεις κι ας χαράξει για στερενή φορά. Ένα τραγούδι που λέγαμε
Τζαμάικα, χωρίς τον κύριο Μάργαρη βέβαια, έτσι, γιατί είπαμε μόνο το όλα σχετικά. Παναγιώτη, ναι. Ναι. Μάργαρη, είσαι ένας εκπληκτικός πιτσιρικάς. Πείτε τα εσείς να μην τα λέγω. Θέλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν για που είμαι απόψε εδώ και συμμετέχω με τον τρόπο μου σε αυτό το αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο δημιουργό που, αν και έφυγε τόσο νέος, άφησε ένα πολύ σημαντικό και κυρίως διαχρονικό έργο. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά στη Τζαμάικα. Καρμενίζαμε στα πέλαγα τα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βράδυ μεθυσμένα τη στα καρδιά, σε φτηνά κοριτσάκι σαν το κρασάκι μου τα δουλειά. Ύστερα το βράδυ μεθυσμένα τη στα καρδιά, σε φτηνά κοριτσάκι σαν το κρασάκι. Έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στη βρυμάτσα του Οργόνα θαλασσιά και γίνα μια βραδιά καραβοκή σου. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με τις βενάκι στα καπηλιά, σε που λέγαμε λοιπόν για τα διαφορετικά πρόσωπα, ας πούμε, του Μάνου ως προς την γκάμα του. Να φύγουμε τώρα από τη Τζαμάικα και να πάμε τελείως αλλού. Ήλια μου, σε παρακαλώ. Και έχω ένα καφενέ. Κώστας Μακεδόνα. Σαν γρυφός
Μάλιστα. Μου σε παρακαλώ, όταν το έγραφες, το έδωσες στο Μάνο, το φανταζόσουν έτσι, και αν δεν το φανταζόσουν, μάλλον κάπως τα φαντάζεσαι το τραγούδι και μπορεί να ακούσεις κάτι άλλο που δεν φαντάζεσαι μετά και να έχεις στην αρχή μια... Πώς το, μια έχουμε πάρα πολλές φορές, έχεις αντιρρήσεις με τον μουσικό, εγώ είχα πάρα πολλές φορές αντιρρήσεις με τον Μάνο, κυρίως γιατί είχε μια διστακτικότητα, ας πούμε ένα... τραγούδι που αγαπάω ιδιαίτερα, ένα ανανούρισμα που έχω γράψει για το γιο μου, που λέει θα κεντήσω πάνω σε... Λοιπόν, έκανε ένα μήνα να το γράψει και περίμενε η ταινία. Ο κόσμος δεν το καταλάβαινε, το άχθη λιδόνι μου, δεν το καταλάβαινε. Πέρναγε πάρα πολύ καιρός. Τον έβριζα και το έβγαλε. Άχθη λιδόνι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Δεν μπορούσε να το φανταστεί ο Λεφτά. Ας πούμε στο προηγούμενο τραγούδι έχει απρόσμενα πράγματα και για τους μουσικούς. Για παράδειγμα, να σας πω αμέσως. Τελειώνει η εισαγωγή και αρχίζει το τραγούδι. Σε αυτό το γκρίκο, ας το πούμε, το ένα είναι ακριβώς συνέχεια του άλλου. Ενώ κανονικά ένας άλλος μουσικός
θα ξεκίναγε με την τονική ή την πέμπτη, ο Μάνος ξεκινάει με δεύτερη βαθμίδα. Δηλαδή, λέει τα 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 τα. Από εδώ ξεκινάει. Τέτοιου είδους, αυτό δείχνει ακριβώς την ελευθερία που δεν θα μπορούσε να το να φανταστεί ο οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον ίδιο που το κάνει, ας το πούμε. Θέλω να πω όμως και το Φόντα ήθελα να ρωτήσω αυτό. Δίνεις ένα τραγούδι, έχεις κάτι στο μυαλό σου δίνοντας αυτό το τραγούδι. Συνήθως, γιατί δεν ξέρω για συνήθως καταρχάς τα μαγειρεύατε μαζί. Βάζεις μια μουσική του σειρμού πολλές φορές. Ναι. Γιατί δεν μπορείς εύκολα να γράψεις. Πρέπει να βρεις ένα ρυθμό. Ναι. Να αποκτήσει ο στίχος σου ανάσα, να μπουν σωστά τα φωνήεντα, να μην έχει χασμωδίες. Αυτά ο Μάνος ήταν και πολύ μάστορας. Δηλαδή, εμένα μου βρίσκε λαθάκια και επέμενε ότι πρέπει να διορθωθούν προτού φτάσει ο στίχος σε μια. Αυτή είναι, δηλαδή άλλοι συνθέτες και πολλοί. Ο Μίκης, ας πούμε, δεν δίνει πάντα σημασία στην αντιστοιχεία μουσικής αυτής. Είναι χήμαρος, λέει, ας πούμε, παρέ με θαλάσσα. Δηλαδή βάζει τον τόνο στο παρέ με. Στο παρέ με. Δηλαδή πάρε με, έτσι. Γιατί στο άλλο κουπλέ είναι στην αρχή και δεν του βγαίνει. Ο Μάνος τίποτα. Να τα αλλάξεις, να το φέρεις ώστε κάθε τι που θα είναι τονισμένο να είναι τονισμένο σωστά και στο. Λόγω και στη μουσική. Στο τραγούδι, που είναι μια μεγάλη τέχνη και μπορεί να είναι σπουδαία ποιήση, αλλά είναι τραγούδι, είσαι επαγγελματίας, πρέπει να το κάνεις. Το κατάλαβα από τον Μάνο και ο Μάνος πιστεύω ότι το κατάλαβε το Λευτέρη. Δηλαδή, δουλεύοντας μαζί, πολλά τραγούδια, τρία πόσα ήταν. Ήταν ο Σταθμός, μιλάω για τους δίσκους, τους μεγάλους εκείνους που ήταν απανωτοί. Έχω γράψει πάρα πολλά. Νομίζω ότι τον βοήθησε και το Μάνο να καταλάβει, ας πούμε, ότι έχει σημασία. Το γράφεις που το γράφεις. Τι σημαίνει ρυθμός. Γιατί να μην το γράψεις. Να πέφτει ο ρυθμός του λόγου στη μουσική επάνω. Το ηλαρόν του πράγματος που επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Φόντας. Μου είπε ο Μάνος μια μέρα που μιλούσαμε ακριβώς για τους αντιτονισμούς. Μου λέει Γιάννη, ένα θα έχεις πάντα στο μυαλό σου. Το ένα είναι το κατί να καίει. Που είναι κάτι να καίει. Αλλά με τον αντιτονισμό γίνεται κατί να καίει. Και το άλλο θα είναι το. Και φταίς εσύ. Διότι αυτός ο τονισμός δημιουργεί την εντύπωση ότι λες ότι είσαι και φταίς. Εδώ όμως, μια και πήρα το λόγο, λέω να τον κρατήσω για κανένα λεπτό. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το τραγούδι είναι κατά κύριον λόγο ποιητικό και μετά μουσικό φαινόμενο. Υπ' αυτή την έννοια, τα μεγάλα, γιατί όλα τα τραγούδια του Μάνου εν τέλει ήταν μεγάλα. Σπουδαία τραγούδια. Αυτά τα σπουδαία τραγούδια χρωστάνε το 50% για να μην πω παραπάνω στον στίχο. Το έχω ξανακούσει αυτό, εγώ έχω άλλες. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Το ξέρω. Αλλά... από μένα το έχεις ξανακούσει. Λοιπόν, ναι, από μένα το έχεις ακούσει και έχουμε διαφωνήσει. Εδώ τώρα τι θέλω να πω για να κλείσω. Ο κόσμος όταν τραγουδάει το «Έχω ένα καφενέ», τον Παπαδόπουλο τραγουδάει. Όταν τραγουδάει «Καράβια αλίτες» ή στην Αθήνα μέσα στο κέντρο, το Λάδι τραγουδάει. Ο αυτούσιος, ο 100% Λοΐζος, είναι στο ρεμπέτικο της... Ευδοκίας. Ορίστε, της Ευδοκίας, στην Ευδοκία. Αυτό είναι δικό του, 100%. Όλο το άλλο μοιράζεται. Αυτό δεν απομειώνει την αξία του Λοΐζου. Απλώς αναδεικνύει και βάζει στο βάθρο που τους πρέπει όχι μόνο τους ποιητές που γράψανε τα λόγια αλλά κυρίως αυτούς που αποδέχτηκαν τα μηνύματα και την εικονοπλασία των ποιητών. Αυτή είναι η άποψη. Σαν κοινός θνητός να πω κάτι, εσείς είστε ειδικοί και μην το εξειδικεύσουμε και πολύ. Σαν κοινός ακροατής θέλω να πω το εξής, ότι κάπου στη μέση είναι. Άλλα τραγούδια εμείς τα αγαπάμε για το στίχο τους. Γιατί αγαπάμε πολύ αυτό το στίχο και άλλα τραγούδια. Είναι πολλά τραγούδια που τραγουδάμε 20-30 χρόνια και δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε ασχοληθεί τελείως ο στίχος. Μας έχει πάρει η μουσική του. Δηλαδή, είναι πολύ σωστό τότε... αυτό και με τον Λευτέρη έχουμε παλαιότερα διαφωνήσει, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γενικά, αν πάρεις το τραγούδι σαν τέχνη, τουλάχιστον στην εποχή μας, που είναι μοιρασμένο. Παλιά ο Τροβαδούρος έφτιαχνε μόνο το τραγούδι και ήταν και τραγουδιστής και στιγουργός και
συνθέτης. Τώρα, ας πούμε, γίνει αυτός ο καταμερισμός. Πιστεύω εγώ ότι στο τραγούδι, αν εξαιρέσουμε το πολιτικό τραγούδι και κάποιες ειδικές συγκυρίες, είναι το σημαντικότερο πράγμα, το βαρύνον πράγμα στο τραγούδι, είναι η μουσική. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραντώνη. Μιλάμε σαν τόση ώρα για το Μάνο, οι άνθρωποι που τον ξέρουν και μιλάνε για την τέχνη του. Εσείς δεν μιλήσετε για την τέχνη του. Πείτε μας για αυτό το Μάνο που γνωρίζετε. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Ο Μάνος Λοΐζος του την έδινε πολλές φορές. Έπαιρνε το αεροπλάνο και ερχόταν στη Μύθυμνα. Εκεί καμιά φορά ερχόταν και χειμώνα ακόμα. Βέβαια τα καλοκαίρια ερχόταν συχνά. Η Μύθυμνα είναι ένα γνωστό μέρος παγκόσμια. Και αυτό έγινε επειδή πολλά άτομα καταξιωμένα βρέθηκαν εκεί και γι' αυτό το μέρος έγινε τόσο γνωστό. Και έγινε βέβαια τουριστικό θέρετρο, από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Βέβαια εκεί, όπως ξέρουμε όλοι, έρχεται και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάθε καλοκαίρι και υπάρχει εκεί κοντά μας. Και αυτό νομίζω ότι... Ήταν με τον Λοΐζο αυτό που τον έκανε και ερχόταν εκεί τακτικά. Εμείς γνωριστήκαμε με τον Λοΐζο, βρεθήκαμε πολλές φορές, εκεί βέβαια στο Μόλυβο, αλλά ήταν και μια άλλη συγκυρία. Επειδή εγώ δούλευα σε ένα καλλιτέχνη χαράκτη, τον Κώστα τον Γραμματόπουλο, έτυχε μια φορά και ήρθε στο εργαστήριο του Κώστα του Γραμματόπουλου και εκεί ανταμώσαμε. Αυτό λοιπόν μας έδωσε την αιτία, την αφορμή και βλεπόμασταν και τους χειμώνες στην Αθήνα με τον Μάνο Λοΐζο. Ήταν λοιπόν από τους δημιουργούς που πραγματικά βοήθησε το νησί αυτό στην κατάλληλη στιγμή και βοηθήθηκε γιατί τα μακρινά τα νησιά έχουν ανάγκη αυτό. Να βοηθούνται από τους επώνυμους και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι συνεχίζεται από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Δυστυχώς ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας μεγάλος δημιουργός, έφυγε νωρίς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να βοηθάνε αυτά που λέμε... αυτούς τους τόπους. Και να πω κλείνοντας αυτό εδώ που πραγματικά ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος το δημοσίευσε φέτος στα Νέα και νομίζω ότι αυτό το δημοσίευμα έκανε όλη τη δουλειά για να υποστηριχθεί το νησί αυτό που πραγματικά είναι ένα από τα αδικημένα νησιά, μπορώ να πω, γιατί ίσως επειδή είναι μακριά και οι συγκοινωνίες δεν βοηθάν για να γίνει σαν τα άλλα τα κοσμοπολίτικα νησιά που πιστεύουμε ότι κάποτε θα γίνει. Και να διευκρινίσω και κάτι, ότι να μην γίνει καμιά παραξήγηση, εγώ ήμουν δήμαρχος μέχρι το Δεκέμβριο. Παιδιά, μπορώ να πάρω το λόγο. Ο Λοΐζος ήταν και ζωγράφος. Και επειδή ήταν και σκυλομπατήρης, έφτιαχνε ταμπέλες σε τα καφενεία και τα κρεοπολία, καφενεία, ταβέρνες. Έτσι ζούσε τον πρώτο καιρό ο Μάνος. Σε μένα δεν πίζω. Και μετά έκανες και εσύ τα ίδια. Όχι, τα έχω διαβάσει. Απλώς τα έχω διαβάσει. Εγώ έκανα χειρότερα. Απλώς δεν ζωγράφησε. Μάλιστα, από ό,τι γράφεις εδώ, σε μια ταβέρνα πήγε και το διακόσμησε με αντάλλαγμα το να πηγαίνει να τρώει κάτι. Όχι μόνο. Δωρεάν. Όλη η παρέα. Εδώ η παρέα του Φόντα. Και ο Φόντα μέσα. Αυτό στην πολιτική οικονομία λέγεται η πρωταρχή της όρευσης του καλλιτέχνη. Για παρακαλώ, γιατί θα το χρειαστούμε ίσως τον όρο να το ξέρουμε πάλι. Η πρωταρχική συσσόρευση του καλλιτέχνη. Κατά το πρωταρχική συσσόρευση του κεφαλαίου. Πιστάκι, κάτω το πρωταρχικό. Σαν να είσαι ανατριχιαστικός. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Μπράβο, 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 Στέλιο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Μάλιστα. Κώστας Θωμαΐδης. Να πείτε το... Του άρεσε και το ίδιο του Μαντουλέζο. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης, ότι αυτό που στο τέλος δεν κρατάει τον λόγο του, σε σκοτώνει. Σου είπα θα πεθάνω, σκοτωθείς. Έτσι είμαστε όλοι, ρε παιδί μου. Μια διάψευση είναι η ζωή μας. Εγώ ήθελα να πω τώρα, μια που είναι ένα διάλειμμα, ας πούμε, αυτός, επειδή έγινε εδώ μια συζήτηση θεωρητική. Τα περισσότερα τραγούδια που έχω κάνει με το Λοΐζο, και είναι πάνω από 60-70, τα έχω γράψει πάνω σε μουσική. Μπα. Δεν ξεκίνησε δηλαδή από μένα. Ξεκίνησε από το Λοΐζο. Και αυτό είναι μια άλλη δουλειά. Ναι, κοίταξε, αυτό όμως λίγοι το καταφέρνουν, Λευτέρη. Ναι, ο Γκάτσος κυρίως. Διότι αυτό διατηρεί μια αυτονομία όμως ο στίχος σου. Ναι. Δεν είναι κολλημένος. Όχι, εντάξει. Δεν κόλλησες λόγια πάνω. Όχι, βέβαια, τι είναι αυτά, αλίμονο. Αλλά αυτό είναι ειδικό ταλέντο. Είναι, ο Γκάτσος νομίζω είναι ο επικεφαλής της ομάδας. Εγώ τρεις έχω διακρίνει. Του να παίρνει τη μουσική και να... Δεν μπορούσα να γράψει αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι τρεις θα καταφέρουν έτσι. Ο Γκάτσος, είναι ο Λευτέρης, και από την νεότερη γενιά, ο Φίλιππος ο Γράψας. Mm. Το 95% των τραγουδιών του. Είναι πάνω σε μουσική. Του τόκα. Πάμε πια. Αξία φλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια φλερωμή. Το δίκιο του αγώνα. Όλα σου στέρισε.
μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι είναι το κύριο, καλέ. Τι λέει, α, ο Γιάννης. Αλλάζουμε κλίμα, συνεχίζουμε πάλι με Λευτέρη Παπαδόπουλο. Όχι, αλλά... Όχι, ποιο άλλο, τι είναι αυτά. Περίμενε, γιατί αυτό το αγόρι τώρα θα... Α, δεν θες. Θα το πει. Δεν θες. Πες μου ότι δεν θες. Όρμα. Πες ότι δεν θες. Μαριάννα Πολυχρονή. Τα μάτια τα μελιά
Καραδήμος, Γιώργος Καραδήμος. Όταν βλέπετε να κλαίω. Αμάν. Before
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, εξαιρετικά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Ήρθε και σε μένα μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κρατάν οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο Χαβιές, απ' αυτές που κρέμαν οι φοιτητές στην καρδιά τους. Τσε Γεβάρα, Τσε Γεβάρα, Τσε παραπονεμένα.
φραστούλες ασημένιες, πλέκω τις δικές σας έννοιες σε τραγούδι τη ζωής. Με κοιτάζουν, μου γελούμε κι απορούνε, αχ τα μάτια σου. Μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπομονή. Η Ελένη θα μας πει το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» και την κουτσή κιθάρα. Μπράβο, Ελένη, μπράβο. 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 Δεν το περίμενα από σένα, Ελένη, ειλικρινά. Ναι, εντάξει, πολύ περίμενα. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ, το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις μπροστά μου. Το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις μπροστά μου. Να σκορπάτω με το πόσο σου χρυσή βροχή στον ουρανό και θα το ρε πρόσωπο. Ο κόσμος ο παλιός και θα χαθεί μες στις στιγμές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Ξαναφέρνει ανατολή. Μπράβο, Λένη. Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα. Δυνατά και μια κουτσή κιθάρα, να κάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μένα. Να κάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μένα. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παράδεισος. Του φεγγαριού το
Όμως τι λέει ο Λευτέρης, να είχαμε τρεις δραχμές στη τσέπη και τρεις στο διπλανός. Όχι να είχα έξι μόνος μου. Καταλαβαίνεις. Εκεί πρέπει να πάμε. Επίσης δεν έχει μιλήσει και για εδρό. Κάτι ξέρει. Προφητικό, ε. Προθύστερα προφητικό. Για πες. Εγώ θέλω κάτι να πω εδώ. Από όσα τραγούδια ακούσαμε όλοι μας, μας δημιουργείται στο μυαλό μας μια εικόνα. Τι είναι αυτός ο μουσικός, πού ξεκινάει, πού πάει, πού βαδίζει. Ξεκινάει από το λαϊκό τραγούδι, αυτό που ξέραμε, δηλαδή από το ρεμπέτικο και από τα πριν, και πάει το τραγούδι δύο βήματα μπροστά. Να ένα παράδειγμα για τους νέους μουσικούς, που αντί να μαϊμουδίζουν με όλη την ξένη σαβούρα, να ένα παράδειγμα μουσικού που βασίζεται, στηρίζεται γερά στα πόδια του, προχωράει τα πράγματα παραπέρα και αυτό έχει να κάνει και με την ιδεολογική τοποθέτηση που είπα πιο μπροστά. Και μόλις πριν εντοπίζεις κι εσύ ένα στίχο του Λευτέρη που αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη και όχι αυτή που μας φορέσανε. Ακριβώς. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Δυστυχώς, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω κιόλας. Εμένα. Εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς, και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού του πράγματος που θα πω τώρα, αν γραφόταν ένα κομμάτι σαν και αυτό που τραγούδησε τώρα η Ελένη, σήμερα δεν θα το άκουγε κανένας. Και δεν θα το άκουγε κανένας, δυστυχώς, όχι γιατί δεν είναι επίκαιρο. Τα κομμάτια του Λοΐζου ακόμα και σήμερα, ίσως σήμερα, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Η δικτατορία υπάρχει παντού και υπάρχει κρυφή. Δυστυχώς... Την έχουμε ζήσει και την κρυφή και τη φανερή. Τώρα παίζει μία κρυφή δικτατορία. Αν γραφόταν ένα τέτοιο κομμάτι σήμερα, δυστυχώς, δεν θα το άκουγε κανένας. Δεν θα το μάθαινε ποτέ κανένας. Για όποιον από... Αυτά τα τραγούδια που γράφουν τώρα... Ακούσατε τι είπε στο τέλος, το πιστεύω. Δεν θα το άκουγε. Δεν θα το μάθαινε ποτέ κανένας. Δεν θα πεζότανε για να το ακούσουν. Μόνο που τα τραγούδια που γράφονται σήμερα, ας πούμε, δεν θα τα παίζουν μετά από 30 και 40 χρόνια σε εκπομπές. Γράφονται και άλλα κομμάτια. Απλά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό που λέει. Συμφωνώ πολύ. Για το παιδί ραδιόφωνο κάνουμε χρόνια. Είναι αυτή η θεωρία του playlist
η οποία αυτή η ιστορία. Και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτό που λέω, έτσι. Η Ραλία είναι πιο νέα, θα το πληρώσει και το πληρώνει, θα το πληρώσει συνέχεια. Και το κοινό το πληρώνει μετρητής χωρίς να το καταλαβαίνει. Ακριβώς. Χτυπώντας μερικές φορές παλαμάκι. Και αυτή η ιστορία έχει και ευθύνες. Και πολιτικές και ουσιαστικές. Κυρίως πολιτικές. Κυρίως πολιτικές. Όλοι κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Ποτέ δεν καταλαβαίνουν. Εδώ παίζει το ρόλο της η δημόσια ραδιοφωνία στο ρόλο που θα παίξει τα πράγματα και πιο ισχυρή, που τα μηνύματα που έχουμε δεν είναι αυτά. Και εδώ είναι και ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης που να επιτρέψουν στους δημιουργούς να εκπέψουν προς το λαό και να κρίνει αυτός. Μην ανοίξουμε τώρα θέμα για τα μήντια, αλλά αυτό είναι το βασικό θέμα. Τραγούδι του Λεοντή πρέπει να έχει να παίξει σε ιδιωτικά ραδιόφωνα τουλάχιστον 15 χρόνια. Όχι. Ο Αντένα, που είναι 20 χρόνια, δεν έχει διαθέσει ένα λεπτό για τον Μπετόβεν. Ένα λεπτό. Τι είναι αυτό τώρα, τυχαίο? Άσε μένα. Λοιπόν, αυτή η σταθμή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κλείσουν. Έχει και μία αξία, και το λέω, ότι έχει και αξία, εγώ το ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, σαν ύποπτο χρόνο, πολύ παλιότερα είχα έρθει στο Σπύρο. Αυτή η εκπομπή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα στα πράγματα, στα μουσικά πράγματα. Για να ακούσουμε την ποιήση του Παπαδόπουλου, του Λάδη, τις μουσικές του Θεοδωράκη, τις δικές σας, άλλων, που δεν ακούγονται πια, ενώ ο κόσμος τραγουδά. Όταν πηγαίνουμε σε λαϊκές συναυλίες, ο κόσμος παραλύει από κάτω, σας βεβαιώνω. Αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, δεν είναι, η επαφή μας με τον κόσμο, ο κόσμος αυτός μας στηρίζει, στηρίζει αυτά τα τραγούδια. Και στις ταβέρνες που ακούτε, δανεικά τραγούδια τραγουδάει οι σημερινοί άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω για τους νέους μουσικούς. Αν θέλουν, έχουν πρότυπα. Τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ. Πρότυπα έχουν, μέσον δεν έχουν. Βάλαμε και ένα θέμα. Απλώς, κύριε Λεοντή, θέλει να σου πει η Ραλία ότι μπορεί να έχουν γραφτεί τέτοια αυτή τη στιγμή πολλά. Απλώς δεν τα έχουμε ακούσει. Τα έχουν τα παιδιά στα σπίτια τους. Το ραδιόφωνο που είναι ένα μέσο. Παρακαλώ. Επειδή αυτή τη συζήτηση την περίοδο που τους γνώρισα εγώ, τους συνθέτες και τους τεχουργούς, είναι το στάτους της πολυεθνικής εμπορευματοποίησης της τέχνης. Αυτό δεν είναι τώρα, ήταν και πάντα. Ο Λοΐζος και οι παρόντες εδώ έλεγε έναν ορισμό. Δημιουργία είναι η συναισθηματική έκφραση της κοινωνίας. Αυτό που ο Λεοντής προηγουμένως. Η κοινωνία έχει μια συναισθηματική έκφραση. Είτε αυτή λέγεται ζωγραφική, είτε λέγεται τραγούδι, είτε λέγεται εκείνο, είτε λέγεται τ' άλλο. Μέσα σε αυτή την άγρια εμπορευματοποίηση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπε προηγουμένως ο Κώστας και η Ραλία, νομίζω ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο που θέλει να εκφραστεί η κοινωνία με τα συναισθήματά της. Και τα συναισθήματά της είναι αυτά τα τραγούδια που τραγουδάει ο Βασίλης, ο Κώστας, ο ένας, ο άλλος, οι συνθέτες κλπ. Επομένως, μας πιάνει μια απεσιόδοξη. Όχι, όχι, καμία. Όμως, άκουσε και νομίζω ότι και άκουσε λίγο με είναι μουσική. Αυτά, είναι αυτή η κατάσταση, αλλά επειδή υπάρχει και η άλλη, οι άλλοι πρέπει να αποκτήσει ή να τις δώσουν όσοι άνθρωποι μπορούν, εάν δεν περιμένει κανείς είτε από το πολιτικό πλαίσιο είτε από το επιχειρηματικό πλαίσιο. Μία δυναμική, θα τη δώσουν κάποια Σάβα, δυναμική. Δώσε μας λίγο. Αλλά μην μας πιάνει αυτή η απεσιοδοξία. Θα ήθελα να σε παρακαλώ. Αλλά τα είπε. Σάβα. Μα τι... Θα ήθελα να πω κάτι. Και ο Θωμαίδης. Όχι καθόλου. Απλώς και ο Θωμαίδης που ξέρει. Δηλαδή, ραδιόφωνο πάρα πολύ καλά εκτός των άλλων. Όταν βγήκε ο δίσκος του Νεγρεπόντι. Με τον Νεγρεπόντι, του Λοΐζου δηλαδή, τα Νέγρικα. Που εγώ πάταγα στα ραδιόφωνα στην αρχή. Πηγαίναμε στα σπίτια και βάζαμε το βινίλιο να ακούσουμε η μουσική παραγωγή, το δίσκο. Να κρίνουμε, γινόντας φασαρίες. Γίνεται μια ιστορία. Σήμερα αυτή τη δυνατότητα να ακούσει ο παραγωγός δεν θα έρθει ποτέ. Ένα. Και δεύτερον, δεν θα γίνει ποτέ ο δίσκος για να έρθει στον παραγωγό να το ακούει. Το δηλαδή, ραδιόφωνο είναι μια πολύ αυτό ζωντανή σας ιστορία. Αυτό σας λέμε εδώ. Είναι η ναι, δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ λέω ότι είναι και πιο άγρια ακόμη. Δέχεστε ότι υπάρχουν πελατειακές σχέσεις στο πολιτικό σύστημα. Κώστα, εννοείται. Του στοιχείο. Το ίδιο ακριβώς υπάρχει και στη μουσική βιομηχανία και γι' αυτό το λέω. Τίνει να εξαφανιστεί. Σπυρό. Για να μιλήσω. Λοιπόν, το ραδιόφωνο είναι μια ζωντανή ιστορία. Είναι η συντροφιά στον καθένα μας. Ξέρετε πώς λειτουργεί σήμερα το ραδιόφωνο? Όταν υπάρχουν δύο ή τρεις παραγωγοί, πηγαίνουν, τους δίνουν ένα χαρτί και τους λένε θα παίξετε αυτά τα τραγούδια και δεν έχετε δικαίωμα να αλλάξετε ή να βάλετε κάποιο δικό σας. Τι θα κάνουμε? Θα δίνετε προσκλήσεις για θέατρα, για σινεμά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή, ούτε έξω τρόικα, είναι ο ήλιος ή ωραίο φεγγάρι. Τρόικα, και αυτό. Και έτσι λοιπόν ένα κομπιούτερ ή κάποιος
καθορίζει το 24ωρο πρόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτό έχουμε πει. Η δικτατορία των playlist, παιδιά. Εντάξει, αυτό ζούμε. Είναι ένα jukebox ραδιόφωνο. Ας το ονομάσουν κάπως αλλιώς. Ραδιόφωνο μια φορά δεν είναι. Πάντα υπάρχει πάντως ελπίδα. Ας πούμε τώρα υπάρχει το ίντερνετ. Εγώ ξέρω πολλούς νέους μουσικούς που γράφουν τραγούδια και τα ανεβάζουν στο ίντερνετ. Και έτσι βρίσκουν ένα. Μια διέξοδο. Ας πούμε, υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είναι μια μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Λοιπόν, 10 παλικάρια. Παλικάρια μου. Κώστας Μακεδόνας. Όλη μέρα στα λιμάνια,
μου τσούρα που δεν λέει να φύγει. Η ζωή βαριά σκοτούρα κι η χαρά μας λύγει. Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιο πάλι. Με τα κομμάτια μας λιώνει τα τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Όσο τ' αγοράζουν το φτωχό κορμί μας και περίσσια κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμή μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιο πάλι. Με τα κομμάτια μας λιώνουν τα νιάτα μας στη βιο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Μπράβο ρε Κώστα! Γεια σου Φόντα, γεια σου Φόντα. Πολιτική οικονομία σε τέσσερις στίχους. Είπα ότι ο τρίτος στόχος, είπα ότι ο τρίτος στίχος είναι ο νόμος της αξίας. Ο νόμος της αξίας. Κάψουν και καμιά κόρνα, δεν. Ο νόμος της αξίας είναι ο τρίτος στίχος. Όσο αγοράζουν το φτωχό κορμί μας και περίσσια και κέρδη βγάζουν. Ακριβώς. Είναι ο νόμος της αξίας. Γι' αυτό μην έχετε απεσιοδοξία. Νομίζω ότι την περίοδο που θα διανύσουμε από το 2030 θα είναι μια δύσκολη περίοδο, την οποία όμως θα έρθουν συνθέτες, τοπικοί, καλλιτέχνες και θα την εκφράσουν. Είτε το θέλουν οι πολυεθνικές, είτε δεν το θέλουν. Είναι η νομοτέλεια της ιστορίας αυτή. Σωστό. Δεν μπορούν οι ανάγκες. Κάθε εποχή έχει τα παιδιά της και τις φωνές της. Ακριβώς. Δεν μπορεί τις συστηματικές ανάγκες της κοινωνίας να τις εκφράσει μια πολυεθνική. Θα έρθει μια τέχνη και να τις εκφράσει. Είναι δίκιο αυτό που είπες το 30 όμως. Μα πρόεδρε, ξέρεις τι γίνεται, πρόεδρε. Όπως θα λες. Θα φάω τα καλύτερα μου χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Γιατί. Καταλαβαίνεις τι λέω. Έχεις δίκιο. Αυτό που λέει ότι τα γράφουν και σήμερα πολύ καλά τα τραγούδια. Δεν φτάνουν ποτέ. Όχι. Στη βιτρίνα είπαμε είναι το πλαστικό να πούμε. Εκτός εξαιρέσεων. Ελαχίστων που πάντα υπάρχουν για το άλλοθι. Τι θέλετε, θέλετε την 8η μέρα ο Θεός έφτιαξε και τον Παγλαμά. Αφού άμα το θέλετε, μας το πει η Ραλία. Έλα κοριτσάκι, έλα. Έχει πάει τα χρόνια στη δύο πάλι. Την 8η ημέρα ο Θεός έφτιαξε και το παχλάμα. Το πιάνει πιο αρχαγγελός και αρχίζει το καρσιλάμα. Παχλαμάκι μου, χρυσό κλειδάκι μου. Yes.
μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε. Φινάλε, όχι του αφιερώματος στο Μάνο. Έτσι. Τον οποίο Μάνο δεν λέγανε Λοΐζο, έτσι. Θα το πούμε και αυτό. Πες το, ό,τι θέλεις, παιδί μου. Εντάξει, θα το πούμε στην άλλη κουμπί. Να σας έχουμε και τίποτα για το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, προς το παρόν, δηλαδή σε λίγο η συνέχεια, το άλλο Σάββατο η συνέχεια, πάμε να τελειώσουμε το πρώτο μας, το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος με το «Δεν θα ξαναγαπήσω». Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Από ένα μεγάλο ποιητή και από ένα μεγάλο σύντομα. Και από το μεγάλο Τέλειο Καζαντζίδη. Απ' τη χαρά που το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, όσο η καρδιά κι αν λακταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Σοδαρτό σκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Τελειώσαμε για πώς. Κάτσε κάτω. Όχι, άντε φύγε. Κάνε αποφώνηση εσύ. Πες μια καληνύχτα στον κόσμο. Εγώ ακούω χιλιάδες καληνύχτα. Καληνύχτας, καληνύχτας. Γεια χαρά. Αύριο πρωί πρωί εκκλησία. Πάμε. Αχού καραδούλα μου, φυλακισμένη, δεν βγαίνει ο αγοράς
καρδούλα μου. Oh,